Επιστρέψαμε στο κλειστό του Αυγόρου. Έχουμε δίπλα μας τον Νικόλα τον Παπαδόλου, τον προπονητή της Ένωσης Νέων Παραλυμνίου. Κόουτς, καλησπέρα. Το παιχνίδι δεν πήγε όπως το σχεδιάσατε. Πείτε μας τι έφταξε και αυτή την ήττα. Εντάξει, είπαμε την άλλη φορά ότι θα προσπαθήμαστε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τα καταφέραμε για 25 περίπου λεπτά. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια πλήρης ομάδα. Ξέρει να σε τιμωράσει κάθε λάθος. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, γενικά καλό σύνολο. Και εντάξει, φαίνεται και από το σκορ ότι μας έβαλαν 96 πόντους, είναι πάρα πολύ. Δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδι όταν πάει τόσο ψηλά το σκορ, ειδικά όταν λέγεσαι Ένωση. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα παλέψουμε και το τρίτο παιχνίδι και ό,τι βγει. Είδαμε στο πρώτο ημίχρονο να προσπαθείτε να πιέσετε κυρίως τον point guard της ΑΕΚ ώστε να κλέβετε μπάλες και να έχετε περισσότερες επιθέσεις. Σε εκείνο το σημείο όμως ήταν και άστοχοι παράλληλα. Ήταν αυτό ένα από τα κλειδιά της ΙΤΑ σήμερα. Εντάξει, σίγουρα προσπαθείς να πιέζουμε. Ξέραμε ότι ο Ντουρέν δεν θα αγωνιστεί. Βάλαμε λυπήση, αλλά όπως είπα και πριν, εντάξει, κάναμε κάποια ξεσπάσματα. Είμασταν άστοχοι από την περιφέρεια που συνήθως, ειδικά στην έδρα μας, παίρνουμε σκορ από εκεί. Αλλά εντάξει, κάναμε και κάποιες βεβαιασμένες επιλογές που αμέσως η ΑΕΚ μας τιμώρησε, ειδικά στον ευθυνιασμό. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη. Μας πήγε αυτό στην άποψή του για το σημερινό παιχνίδι. Καλησπέρα, coach. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κύλησε όπως το σχεδιάσετε, φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Ήμασταν λίγο νευρικοί στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε αρκετά λάθη. Σου είπα και την πρώτη φορά σε αυτή τη σειρά των αγώνων και σε ημιτελικούς, σε play-off. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, προσεκτικός, να μην βιάζεσαι. Διορθώσαμε αυτό το κομμάτι στο τρίτο δεκάλεπτο. Αρκετά δεχτήκαμε 10-12 πόντους. Μειώσαμε πολύ τα λάθη μας. Επιθετικά, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είμαστε αρκετά καλοί. Αν και στο πρώτο ημίχρονο, παρότι βάλαμε 49 πόντους, είπαμε στο διάστημα, είπαμε στα παιδιά να βελτιώσουμε λίγο την κυκλοφορία της μπάλας. Μπορέσαμε στο τέλος. Το έχω ξαναπεί, έχουμε πάρα πολλές λύσεις επιθετικά. Μπόρεσε να έχει το παιχνίδι. Έχουμε πιο πολλές επιλογές. Συγχαρητήρια στους παίχτες μας για το 2-0. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι την Τρίτη. Συγχαρητήρια επίσης για ακόμη μια φορά και στο Παραλίνι και στον Κώστα Νικόλα. Γιατί γίνονται καλά παιχνίδια και ανταγωνιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, μας. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον κύριο Δημήτρη Κουκούρη. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να συμμεταφέρουμε εδώ από το κλειστό του Αυγόρου. Από όλους όσους εργαστήκαν για να σας προσφέρουν ζωντανά αυτή την αναμέτρηση, να έχετε ένα καλό βράδυ.